Βρισκόμαστε στο 4ο Γυμνάσιο Χίου. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Κωνσταντινίδη και δύο καθηγήτριες οι οποίες ασχολούνται με το πρόγραμμα Ψηφιακή Τάξη. Κύριε Κωνσταντινίδη, ποια είναι η καινοτομία που έχει εισάγει το πρόγραμμα Ψηφιακή Τάξη στην πρώτη Γυμνασίου? Είναι η δυνατότητα που δίνει στα παιδιά να παρακολουθήσουν μέσω υπολογιστή το 1/3 περίπου των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό είναι αρχικά ενθαρρυντικό και πρέπον, για το λόγο ότι εμπλουτίζει τη μεθοδολογία του σχολείου. Δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να γοητευθεί από την εικόνα όπως έχει συνηθίσει και όπως κατακλυζόμαστε σήμερα γύρω-γύρω από εικόνες. Επομένως τον βάζει σε ένα γνωστό περιβάλλον και οπωσδήποτε παρέχει τη δυνατότητα να ψάξει και να βρει πράγματα. Έχει κάποιες αδυναμίες στο πρόγραμμα? Αδυναμίες θα υπάρχουν και θα φανούν στο τέλος της χρονιάς, θα γίνει αναλυτική συζήτηση πάνω σε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι τα παιδιά με το να πάρουν έτοιμους τους υπολογιστές, οι οποίοι εκτός των μαθημάτων έχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα μέσα, τα συνήθη δηλαδή που έχει ένας υπολογιστής, διασπώνται στην προσοχή τους και χρειάζεται μεγάλη έτσι, προσοχή και επιμέλεια από τον διδάσκοντα για να επιβληθεί στους μαθητές ώστε όλοι να αναζητούν το αντικείμενο που πρέπει να αναζητούν στη δεδομένη στιγμή. Πιστεύω το άλλο είναι ότι ο δωρεάν υπολογιστής δεν υπολογίζεται και πολύ κάποιες φορές. Και έχουν συμβεί περιπτώσεις να μαζέψουμε και μέσα από λάκκους με νερό υπολογιστή. Μας έχει χρεωθεί η απώλεια ενός υπολογιστή. Σήμερα κουβεντιάζαμε την άλλη περίπτωση ότι έχει χαλάσει ένας μαθητής 3 φορές τον υπολογιστή του κλπ. Κλπ. Αυτά είναι εξωτερικά πλεονεκτήματα που μπορώ να σας πω εκ πρώτης όψεως. Ναι, ας μας μιλήσουν οι κυρίες καθηγήτριες εδώ πιο συγκεκριμένα για το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν στην τάξη. Εσείς τι ειδικότητα είστε, ποιο μάθημα κάνετε? Είμαι φιλολόγος, κάνουμε το μάθημα της ιστορίας στην ψηφιακή τάξη, στην πρώτη γυμνασίου πάντα. Σίγουρα τα θετικά είναι αρκετά, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι ίδιοι οι μαθητές ως προς το ότι έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, που είναι το μέλλον της εκπαίδευσής μας. Έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής, κοινωνικής κατάστασης, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό επίσης. Ένα μάθημα φύση θεωρητικό και λίγο άχαρο κατά κάποιους, γίνεται πολύ περισσότερο ενδιαφέρον με εικόνες, με εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στον υπολογιστή. Πόσο χρόνο περίπου χρειάζεται κάποιος εκπαιδευτικός να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα? Νομίζω οι εκπαιδευτικοί σύγχρονοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν μια αρκετά καλή σχέση με τους υπολογιστές, θα χρειαστούν 1-2 ώρες ενδεχομένως στο μάθημα που θα προετοίμαζαν υπό άλλες συνθήκες τον ίδιο χρόνο. Πολύ περισσότερο από ότι ένα μάθημα χωρίς να είναι ενταγμένο στην ψηφιακή τάξη, υποθέτω. Όχι ιδιαίτερα περισσότερο, κατά την άποψή μου. Εγώ τουλάχιστον δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω για τους υπόλοιπους συναδέλφους, καλύτερα να μιλήσουν. Η αντίδραση των παιδιών? Η αντίδραση των παιδιών ήταν θετική, ξεκίνησε μάλλον πάρα πολύ θετική. Βέβαια στην πορεία ενδεχομένως το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό της ιστορίας δεν κάλυψε απόλυτα τις απαιτήσεις τους. Δηλαδή δεν είχε αρκετές ασκήσεις, ας πούμε, υλικό για εξάσκηση των μαθητών. Είχε πάρα πολύ μεγάλη θεωρία. Θα έπρεπε εγώ να επιλέξω κάποια κομμάτια που θα συζητιόταν μέσα στην τάξη. Είχε ενδιαφέρουσες εικόνες. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Εσείς τι ειδικότητα είστε? Χημικός είμαι, αλλά κάνω το μάθημα της βιολογίας. Εσείς έχετε κάτι να παρατηρήσετε όσο αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών περισσότερο σε αυτό το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, γενικά το πρόγραμμα εμένα με ικανοποίησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το υλικό που υπάρχει μέσα στον υπολογιστή για το μάθημα της βιολογίας έχει πάρα πολύ ωραίες εικόνες, δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή, πράγματα που, ας πούμε, εμείς κάνουμε για το ανθρώπινο σώμα και τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος, είναι πολλά πράγματα τα παιδιά δεν μπορούν να τα δούνε και τα βλέπουν μέσα από τις εικόνες. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο χρόνος, το 45 λεπτό της διδακτικής ώρας αρκεί για να δειχτούν όλα αυτά τα θέματα? Ναι, πιστεύω ότι αρκεί αυτός ο χρόνος. Κάνουμε σχεδόν σε κάθε μάθημα υπολογιστές
γύρω στο δεκάλεπτο τέταρτο, δηλαδή πρώτα λέμε κάποια πράγματα παιδιά και μετά μπαίνουμε στους υπολογιστές και βλέπουν όλα αυτά δηλαδή που είπαμε, τις εικόνες και τι γίνεται ακριβώς στο σώμα τους. Πιστεύω ότι αρκεί και σχεδόν σε κάθε μάθημα χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Απλά το κακό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ή θα ξεχάσουν να φέρουν τον υπολογιστή ή δεν θα είναι φορτισμένος ή θα έχει πάθει κάποια βλάβη, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να βάζουμε ας πούμε μαθητές 2 και 3 μαζί να βλέπουν από ένα υπολογιστή, που αυτό κάνει λίγο δύσκολο το έργο μας. Πιστεύετε, και αυτό αναφέρομαι και στους τρεις, ότι πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό? Τι πιστεύετε, κύριε Κωνσταντινίδη? Το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά να ληφθούν υπόψη τα μειονεκτήματα τα οποία εμφανίστηκαν μέχρι τώρα. Και άλλωστε αυτό ισχύει για κάθε καινούριο μέτρο. Η ανατροφοδότηση είναι ο πρώτος ίσως παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εσείς τι πιστεύετε? Να συνεχιστεί ανεπιφύλακτα, αφού γίνει πρώτα μια επικοδομητική συζήτηση όπου θα συμμετέχουμε όλοι μας, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε σε αυτό, αν μη τι άλλο, και να γίνει κάποια απαραίτητη προεργασία για τους εκπαιδευτικούς της επόμενης χρονιάς, κάποια ίσως ενημέρωση πάνω σε βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ψηφιακής τάξης. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Καλό θα ήταν να έχουμε κάνει κάποιο σαν σεμινάριο, ας πούμε, στην αρχή. Τώρα δηλαδή καθαρά από μόνοι μας ό,τι κάνουμε στο μάθημα με τον υπολογιστή. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα από τα παιδιά να δείχνουν περισσότερη συνέπεια. Δηλαδή να κρατάνε τους υπολογιστές τους, όταν τους το λέμε να τους φέρνουν, γιατί αντιμετωπίζουμε διάφορα τέτοια προβλήματα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και την άποψη των μαθητών που μετέχουν στο πρόγραμμα Ψηφιακή Τάξη. Εσείς όλοι είσαστε πρώτοι γυμνασίου, χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και πόσο σας βοηθάει στο πρόγραμμα, στα μαθήματα? Και βέβαια το χρησιμοποιούμε, ειδικά στα μαθήματα της βιολογίας και της ιστορίας που μας το ζητάνε οι κυρίες. Το φέρνουμε στα μαθήματα που μας το ζητάνε και το χρησιμοποιούμε. Ας πούμε, μετά από κανένα δεκάλεπτο αφού κάνουμε το μάθημα, ανοίγουμε τον υπολογιστή και έτσι μπορούμε και βλέπουμε και τις εικόνες για να το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Εσύ πιστεύεις ότι όλα τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή σωστά, καθυστερεί δηλαδή ενδεχομένως το μάθημα από κάποια παιδιά που δεν γνωρίζουν να το χρησιμοποιήσουν? Στις αρχές που το χρησιμοποιούσαμε το λάπτοπ, κάποια παιδιά δεν ήξεραν πώς να μπουν στο πρόγραμμα ή δεν ήταν σωστά ρυθμισμένο. Τώρα όμως όλοι έχουν μάθει και έτσι γίνεται και πιο γρήγορα και πιο εύκολο το μάθημα με τους υπολογιστές. Θα ήθελες να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα και την επόμενη χρονιά? Ναι, γιατί με τους υπολογιστές το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον. Μας βοηθάει πάρα πολύ και μας δείχνει εικόνες και μικρά βιντεάκια τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ ώστε να καταλάβουμε καλύτερα το μάθημα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί αυτό και του χρόνου. Πιστεύεις ότι οι καθηγητές σου είναι ενημερωμένοι σχετικά με την διδασκαλία αυτού του προγράμματος? Αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα? Δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και είναι αρκετά ενημερωμένοι, ενώ ξέρουν να χρησιμοποιήσουν και τον υπολογιστή και όλες τις λειτουργίες του. Και βοηθούν και τους μαθητές με δυσκολία αν χρειάζονται κάτι, αν χρειάζονται βοήθεια, να τον ανοίξουν, να πάνε στο λογισμικό. Και είναι αρκετά ενημερωμένοι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Οι απόψεις πολλές και ποικίλες, λογικό θα έλεγα. Τα παιδιά πάντως ήταν στο σύνολό τους ευχαριστημένα. Ναι. Ήταν κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό για εκείνα το να κάνουν μάθημα με υπολογιστή. Πάντα και να μην έκαναν μάθημα, πήραν έναν υπολογιστή. Κέρδωσε κι αυτός. Εντάξει. Πιστεύω ότι τους αρέσει αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης και όπως είδαμε θα ήθελαν και στις επόμενες τάξεις να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Και μάλλον θα το θέλανε και σε όλα τα μαθήματα. Θα γινόταν όλα πιο ενδιαφέροντα. Σωστά. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό στο μέλλον. Να πούμε βέβαια ότι με την ψηφιακή τάξη δεν τελειώσαμε, γιατί στην επόμενή μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε μία έρευνα που πραγματοποίησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία έρευνα αφορά αυτό ακριβώς, την εφαρμογή της ψηφιακής τάξης στο Αιγαίο. Τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών που εφαρμόσαν αυτό το πρόγραμμα, ναι, στα σχολεία. Ένας από τους καθηγητές μάλιστα που σήκωσε το βάρος αυτής της έρευνας είναι ο Χιώτης Σταύρος Σαχτούρης, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με την ομάδα και να μας δείξει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας και να τα δούμε αναλυτικά. Νομίζω ότι βοηθούν όλους μας τέτοιου είδους έρευνες και αποτελέσματα, φτάνει να βοηθούν και τους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό έφτασε στο τέλος της και η απόψινή μας εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.